Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Γιαζίδη, ώσπου να θυμηθεί. Α, ήθελα να πω ότι όντως τελικά είδαμε τον προπονητή αυτή την Κυριακή, γιατί δεν γνωρίζαμε αν θα είναι ή όχι. Ναι, ήταν την Παρασκευή η πρόσληψη του κύριου Βοριαζίδη. Ουσιαστικά πρόλαβε. Τι προλάβατε, κύριε Βοριαζίδη, καλώς ήρθατε αρχικά. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρόλαβα ναι, την Παρασκευή να έχω την πρώτη συνάντηση και ουσιαστικά να γνωρίσω τους ποδοσφαιριστές. Ουσιαστικά να μάθετε τα ονόματα των παιχτών, έτσι, ουσιαστικά αυτό. Ναι, έτσι ακριβώς, ναι. Προσπαθήσατε λοιπόν μέσα σε ελάχιστο χρόνο να στήσετε μια αξιόμαχη ομάδα απέναντι στον ΠΑΟ Κριστώνης και να έχουμε ουσιαστικά το πρώτο διπλό της Καστοριάς. Στην νέα χρονιά. Και πρώτη νίκη στην χρονιά. Ναι, και την πρώτη νίκη της χρονιάς, γιατί ναι, ναι. Τελευταίες αγωνιστικές ήταν πραγματικά πάρα πολύ άσχημες για την ομάδα. Και να πούμε πως ήταν και χάρη στον γκολ του Σαββόπουλου στο 7ο λεπτό του αγώνα. Ναι. Ναι, καταρχήν να πω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή κανείς να βρίσκεται σε μια ομάδα όπως η ομάδα της Καστοριάς. Η ομάδα της Καστοριάς έχει έναν τίτλο που στην πανελλαδικά μόνο δύο ομάδες μπορώ να θυμάμαι ότι η λέξη ιστορική και ιστορική Καστοριά, ιστορικός Πανιώνιος, νομίζω μόνο σε αυτές τις δύο ομάδες υπάρχει αυτή η αναφορά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτή η τεράστια τιμή γεμίζει ευθύνες. Δεν χρειάζονται πραγματικά να υπάρχουν και πολλά λόγια. Χθες έγινε πραγματικά μια σημαντική νίκη για την ομάδα. Οφείλω να πω ότι και ο προηγούμενος συνάδελφος έκανε τον αγώνα του, πολλές φορές το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη, άρα η προσπάθεια γινότανε. Μια άλλη προσπάθεια ξεκινάει τώρα. Σε αυτή την προσπάθεια εγώ θα τονίσω από την πλευρά μου ότι επειδή αυτή η όμορφη πόλη, η Καστοριά, ξέρω πόσο αγαπάει τον αθλητισμό, τι έχει πετύχει διαχρονικά, θα έλεγα λοιπόν να έρθουν κοντά στην ομάδα, στο γήπεδο, και όλοι τα Σαββατοκύριακα αυτής της πόλης να είναι πολύ όμορφα, γεμάτα από Καστοριά. Φυστά. Για να πραγματικά να δημιουργηθεί κάτι ωραίο αυτή τη χρονιά, τελειώντας και πετυχαίνοντας το στόχο να γλιτώσουμε την κατηγορία όσο το δυνατόν ψηλότερα από την ομάδα. Προσωπικά πιστεύω στους ποδοσφαιριστές της ομάδος. Χαίρομαι γιατί γνώρισα ωραίους ανθρώπους γύρω από την ομάδα. Είχα δει και νωρίτερα την ομάδα της Καστοριάς. Άρα είχα εικόνα και γι' αυτό βλέποντας όλα αυτά και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Με αρκετά χρόνια στο κομμάτι της προπονητικής, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω το βιογραφικό στο λόγο. Το έχω μπροστά μου, άμα θέλεις κάτι. Δεν μείνατε χρόνια χωρίς να είστε κάπου, κύριε Βοριαζίδη, έτσι δεν είναι? Από το 2000, το 2000. Μάλιστα. Ναι, είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Είναι καταπληκτικό, ναι. Το βλέπω ότι το προσέξατε και ευχαριστώ όλους παράγοντες όλα αυτά τα χρόνια που πραγματικά συνεργαζόμαστε μαζί και δείχνουν μεγάλη πίστη σε μένα και αυτό με κάνει ακόμα περισσότερο, πώς θα το πω, και χαρούμενο, αλλά και πάντα πρέπει να κάνω μεγάλη προσπάθεια προπονητική. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και θεωρώ και είμαι και τυχερός πάνω σε αυτό. Και νομίζω και είστε και νέος άνθρωπος, έχετε δηλαδή όνειρα να χτίσετε πάνω εδώ και μακάρι να βρείτε όλες τις συνθήκες εδώ για να πάμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά την ομάδα και για φέτος και για τις επόμενες χρονιές. Συμφωνώ. Είστε από το γειτονικό νομό της Κοζάνης που όλοι λένε ότι η Κοζάνη φέτος δεν παίζεται, είναι σίγουρη πρωταθλήτρια στον όμιλό μας και θα ανέβει σίγουρα στην Β' Εθνική. Με κάποιον τρόπο να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το επίπεδο για να είμαστε και εμείς από τα φοβορή της επόμενης χρονιάς για την άνοδο, γιατί και εμάς εδώ στην Καστοριά, κακά τα ψέματα, κύριε Βοριαζίδη, δεν μας αρκεί η ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό που αντιμετώπισα στον μικρό χρόνο που είμαι στην ομάδα είναι ότι οι αναφορές ανθρώπων γύρω από το ποδόσφαιρο όταν μιλάνε για την Καστοριά είναι κάτι μοναδικό. Να το ξέρετε εσείς, Καστοριανοί, να το πω, το μαθαίνω και εγώ πολύ πιο έντονα, ότι
όταν ακόμα και χθες έναν πολύ δύσκολο αγώνα, να το αναφέρω και αυτό, και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές, η αναγνώριση από τον κόσμο, από τους φιλάθλους, τους αντιπάλους και γενικότερα, ήταν ότι εδώ αγωνιζόμαστε απέναντι σε μια ιστορική ομάδα. Την Καστοριά είναι μεγάλη ομάδα και θεωρώ ότι ναι, είναι ομάδα που πρέπει να αγωνίζει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Για το χθεσινό παιχνίδι, λίγο να πω πραγματικά λίγο αυτό. Για το χθεσινό, είναι δύσκολες συνθήκες για να πούμε γενικότερα τι θέλετε να αλλάξετε. Γιατί ένα από τα θέματα, μάλλον το σοβαρότερο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, που είχε αυτή η ομάδα, ήταν το γκολ. Το σκοράρισμα, ναι. Μόλις με 5 γκολ είχε τη χειρότερη επίθεση στην κατηγορία μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω πώς θα το σκεφτείτε εσείς, πώς θα το δείτε, αν το είδατε και αυτό το θέμα του γκολ χθες στον αγώνα για πρώτη φορά, κύριε Βοριαζίδη. Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό, καθαρά προπονητικά. Η χαρά μιας ομάδας είναι να μπορεί να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Αν αυτό δημιουργεί και καταφέρει να το φτάνει στη δημιουργία σωστά, δεν με προβληματίζει αν σήμερα βάλαμε ένα γκολ, δύο θα έρθουν με την επόμενη, δηλαδή είμαι σίγουρος μετά στην αποτελεσματικότητα των παικτών. Ψυχολογικό είναι κυρίως αυτό το οποίο θα αλλάξει και τη σκέψη των παικτών. Mm-hmm. Αρκεί να γίνουμε δημιουργικοί. Άρα λοιπόν, να μπορούμε να κάνουμε ευκαιρίες. Εκεί θα δουλέψετε λοιπόν στο ψυχολογικό τομέα, θα μπει το γκολ και μετά ανοίγουν οι δρόμοι. Σαφέστατα. Θα κοιτάξουμε να περάσουμε έναν άλλον τρόπο ανάπτυξη παιχνιδιού με τις δικές μου σκέψεις προπονητικά. Και αν αυτό καταφέρουμε το συντομότερο γρήγορα πραγματικά να το αντιληφθούν οι ποδοσφαιριστές, εγώ αισθάνομαι μια σιγουριά για την ομάδα και για τους παίκτες, τους οποίους πιστεύω και πάλι θα σας το λέω, πιστεύω πάρα πολύ. Μάλιστα. Τι είδατε λοιπόν στο χθεσινό παιχνίδι, κύριε Βοριαζή, δηλαδή πώς είδατε την ομάδα και εσείς πια? Σωστό για αυτό. Πώς είδα ότι μπήκαμε πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά έγινε κατοχή μπάλας από την πλευρά μας και όταν ήρθε η στιγμή όμως, να πω και αυτό, βάλαμε γκολ, χάσαμε και ευκαιρία να κάνουμε νομίζω το σκορ. Όταν νωρίτερα γκολ είχαμε χαμένες ευκαιρίες, το σκορ θα ήταν πολύ πιο εύκολο και το παιχνίδι για μας. Όμως σε μια ένταση, αγώνα που συνεχόμενα δημιουργούσε μια αναστάτωση γενικότερα στο παιχνίδι, είναι οι συνθήκες. Δεν είχαμε συνολικά όλοι μας σωστή διαχείριση αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, να μείνουμε ψύχρεμοι και στοχευμένοι στο τι θέλουμε να κάνουμε αγωνιστικά. Δηλαδή εκεί χάθηκε λίγο ο τρόπος σκέψης μας και δώσαμε δικαιώματα και στον αντίπαλο να πιστέψει ότι ίσως μπορεί να κάτι να κάνει, να μας πάρει μισοπαλία. Γιατί θεωρώ ότι δίκαια κέρδισαμε. Τώρα, για να έχει αντίκρισμα και αυτή η νίκη, πρέπει να έρθει οπωσδήποτε μια ακόμη νίκη εντός έδρας πια. Δημήτρη, πώς είναι το πρόγραμμα τώρα? Τώρα θα σου πω, καταρχάς, αν δεν κάνουμε λάθος, έχουμε την εμβόλυμη την Τετάρτη. Παίζουμε εμβόλυμα τώρα, καπάκι Τετάρτη, έτσι δεν είναι, κύριε Βοριαζίδη? Έχουμε το Σάββατο παιχνίδι με... Το Σάββατο έχουμε, ναι, με την ΑΕΠ Κοζάνης. Ναι, μετά έχουμε Τετάρτη παιχνίδι. Μετά είναι η εμβόλυμη, ναι. Ναι, και πάλι, και πάλι Κυριακή. Είναι πάλι τρία Κυριακή. Παιχνίδια, είναι Κυριακή, υπάρχει πάλι παιχνίδι. Άρα λοιπόν τρία μάτς σε πολύ πυκνό χρόνο. Ναι, ναι. Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή. Δεν υπάρχει περιθώριο, το πρωτάθλημα είναι μικρό. Ότι είναι 14 ομάδες, η βαθμολογία είναι πάρα πολύ κοντινή. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, προσήλωση και δεν χρειάζεται ούτε αίσθηση ενθουσιασμού, είτε δεν το έχουμε το δικαίωμα δηλαδή αυτό. Να είμαστε μόνο στο κομμάτι προπονητικά να δούμε σκληρά όσο δεν πάει. Και βέβαια πραγματικά πειθαρχημένοι να αντιμετωπίζουμε όλους τους αγώνες, παιχνίδι-παιχνίδι, μέσα από προπονήσεις σωστές, για να μπορέσουμε πραγματικά να κερδίσουμε όσο περισσότερο παιχνίδι μπορούμε. Ουσιαστικά από σήμερα θα προετοιμάσετε την ομάδα για το Σάββατο. Πού θα επιμείνετε όλη αυτή τη βδομάδα μέχρι και Σάββατο, κύριε Βοριαζίδη? Θα επιμείνουμε πάρα πολύ προπονητικά με όλους τους συναδέλφους. Που είμαστε μαζί. Ναι, γιατί έχουμε πια και νέο γενικό αρχηγό, έχουμε τον Νίκο τον Γατόπουλο. Γενικότερα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όλοι μαζί θα πάμε στο κομμάτι να ξεκινήσουμε οργανωμένα την ανάπτυξη της ομάδας, να στοχεύουμε σωστά το πώς πρέπει να αναπτυχθούμε, το πώς πρέπει να έχουμε την μπάλα κατοχή μπάλας για να εκμεταλλευόμαστε τους χώρους. Σε επιθετικά, να το πω, με τις κινήσεις που πρέπει να γίνονται. Θα στοχεύσω δηλαδή πάρα πολύ στο κομμάτι ανάπτυξη, στο κομμάτι επιθετικές σκέψεις
και αμυντικά να είμαστε πραγματικά μια πολύ συμπαγή, να μην επιτρέπουμε και τον αντίπαλο, πέρα από την όποια κατοχή μπορεί να έχει, να μας δημιουργεί φάσεις αρκετά. Μάλιστα. Εκεί θα εστιάσουμε και σιγά σιγά πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να ταυτοποιηθούμε σαν ομάδα σε όλο το πρωτάθλημα. Δημήτρη Έλληνα, θέλετε κάτι τον κύριο Βοριαζίδη ακόμη ή να τον αποδεσμεύσουμε? Ένα τελευταίο, αν μπορεί να μας πει, αν έχει παρακολουθήσει τον Όμιλο, που έχει και αρκετές ομάδες από την Κοζάνη. Α, τους άλλους αντιπάλους μας λοιπόν. Έτσι, ναι. Και αν πόσο και πόσο είναι εφικτό πλέον ο στόχος της παραμονής. Έχω δει αρκετά παιχνίδια, αρκετές ομάδες. Είναι ένας ισορροπημένος όμιλος. Ναι, η Κοζάνη δείχνει ότι είναι μια δυναμική, σίγουρα, έχει παραπάνω από τις άλλες ομάδες, αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο, γιατί τα δεδομένα τελειώνουν όταν το κλείνει το πρωτάθλημα και ειδικά στο πρωτάθλημα, έχει πολύ χρόνο. Όμως όντως είναι πιο ισχυρή. Είπε οι υπόλοιπες ομάδες, θα πω και τον Πιερικό είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Το Αγγελοχώρι μου άρεσε σαν ομάδα που πρόσεξα. Οι υπόλοιπες ομάδες νομίζω υπάρχει μια γενικότερη ισορροπία. Δηλαδή δεν είναι τεράστιες διαφορές των ομάδων. Όποιος βρεθεί στην καλύτερη μέρα ή είναι πιο προσιλωμένος στο παιχνίδι, νομίζω είναι πιο κοντά και στην νίκη. Και η βαθμολογία αυτό δείχνει ότι ανά πάσα στιγμή. Αυτό φαίνεται από τη βαθμολογία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η τέταρτη θέση, δηλαδή, είναι στους 17 βαθμούς, 4 βαθμούς πιο μπροστά από εμάς. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό δείχνει ότι είναι πραγματικά πολύ οι ομάδες. Και εγώ πάνω σε αυτό, πάλι θα πω άλλη μια φορά, πιστεύω στους παίχτες, την ομάδα μας, το σύνολό μας, πρέπει να το αντιληφθούμε για να είμαστε με ισχυρή αυτοπεποίθηση. Γιατί πραγματικά αξίζει και η πόλη και οι παίχτες της ομάδας μας να βρεθούμε ψηλότερα. Και πάνω σε αυτό για άλλη μια φορά καλό πραγματικά την Καστοριά, τους Καστοριανούς, να είναι στο γήπεδο στην ομάδα μας, κάνοντας κριτική, να μας κάνουν σκληρή κριτική, αγαπώντας αυτήν την ομάδα, συσπηρώνοντας τους πάντες, για να χαρούμε πραγματικά. Ναι. Το Σαββατοκύριακο που λέμε το ποδοσφαιρικά όμορφα. Έτσι ακριβώς. Μόνο μια πληροφορία, αν μπορείτε να μας δώσετε ακόμη, κύριε Βοριαζίδη, για τον Πορτογάλο παίκτη μας, που μάλιστα κέρδισε και το Φλουρί, αν δεν κάνω λάθος, στην πίτα της ομάδος. Θα είναι έτοιμο το δελτίο του να παίξει το Σάββατο? Θα μπορέσει να παίξει το Σάββατο? Αναμένουμε, πιστεύουμε πως ναι. Τουλάχιστον από τη διοίκηση, οι πληροφορίες είναι ότι θέλουμε για την επόμενη εβδομάδα να έχουμε τον ποδοσφαιριστή μας. Ναι. Ωραία. Και δεν ξέρω αν μέχρι αύριο είναι και η μεταγραφική κίνηση, υπάρξει και κάτι ακόμη στην ομάδα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Θα ήθελα ό,τι είναι μεταγραφικό να το ανακοινώνει η ίδια η διοίκηση από σεβασμό την προσπάθεια που κάνει. Θα δούμε. Μέχρι και αύριο δεν είναι, ή κάνω λάθος? Μέχρι και αύριο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Κύριε Βοριαζίδη, θα τα λέμε πυκνά μετά τα μάτσα ή και πριν τα μάτσα, όποτε βολεύει, για να δούμε αυτή την πορεία της Καστοριάς στη φετινή περίοδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν. Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.